είσαι εσύ. Έτσι, μπράβο. Πάμε να αρχίσουμε ένα hardcore επεισόδιο της τρίλεπτης τρίτης σε 1, 2, 6. Φίλοι μου, καλωσορίσατε σε ένα καινούριο ολόφρεσκο hardcore επεισόδιο της τρίλεπτης τρίτης. Τώρα, για όσους γνωριζόμαστε ή βρίσκεστε εδώ πρώτη φορά στο κανάλι μας, είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης. Είμαι tattoo artist στο Νίκο Tattoo Crew Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι ένα από τα πιο παλιά και γνωστά tattoo studio της πόλης μας. Αυτή, ωστόσο, είναι η Τρίλεπτη Τρίτη. Είναι μια εκπομπή, ίσως η μοναδική εκπομπή στο ελληνικό YouTube, η οποία ασχολείται αποκλειστικά με τατουατζίδικα θέματα και ως επιτοπλίστων προσπαθούμε να δίνουμε απαντήσεις στις δικές σας ερωτήσεις, στις δικές σας τατουατζίδικες απορίες. Και το μεγάλο κόλπο, το κόλπο γκρόσο, είναι ότι απαντάμε πάντα μα πάντα μέσα σε 3 λεπτά. Χαθήκαμε, έχετε απόλυτο δίκιο, 7 μήνες είναι αυτοί. Επιστρέψαμε όμως με hardcore διάθεση, γιατί μαζί με την Τρίλεπτη Τρίτη η παρέα θα μας κάνει πλέον η 126 Hardcore Clothing Man, what the fuck man! Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος, επιτέλους, αφενός γιατί ανοίξαν τα tattoo studio. Τα μηνύματα δεν σταματούν να έρχονται, όπως καταλάβατε. Κάτσε όμως να το βάλουμε λίγο στη σίγαση. Τέλεια. Καλούμαστε τώρα να ανταπεξέλθουμε και να καλύψουμε το κενό που δημιουργήθηκε και να εξυπηρετήσουμε όλους εσάς που υπομονετικά περιμένατε 7 ολόκληρους μήνες. Δυστυχώς επίσης έχουμε να καλύψουμε και πάρα πολλά, να κάνουμε cover up δηλαδή, σε πάρα πολλά κακοχτυπημένα τατουάζ. Δυστυχώς πολλοί από εσάς εμπιστευτήκατε... Πώς θα το πω ευγενικά, κάποιους μη έμπειρους τατουατζίδες που βαρούσαν αυτή την εποχή στα σπίτια τους. Οπότε, ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, θα προσπαθήσω να σας εξυπηρετήσω όλους. Αυτή την εβδομάδα το high score εργασίας μου είναι 13 ώρες συνεχόμενης δουλειάς. Η μέση μου έχει διαλυθεί, αλλά μην μου στεναχωριέστε, θα κάνω τα πάντα για να σας εξυπηρετήσω. Λοιπόν, σήμερα όμως θέλω να ασχοληθούμε με ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την ιδανική, με την σωστή προετοιμασία ενός μεγάλου ραντεβού. Πάμε τυπικά να βάλουμε 3 λεπτά στο χρονόμετρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και φύγαμε. Θέλω να υποθέσω ότι πριν από το μεγάλο σου ραντεβού, πριν κλείσεις κάποιο ραντεβού σε έναν tattoo artist που έχεις επιλέξει, έχεις ψάξει πάρα πολύ καλά το θέμα. Δηλαδή έχεις βρει τον κατάλληλο tattoo artist, έχεις βρει το κατάλληλο tattoo studio, έχεις επικοινωνήσει με τον tattoo artist και έχει υπόψη σου ότι αυτή την περίοδο, δυστυχώς μετά την πολύμινη καραντίνα που ζήσαμε, η αναμονή μπορεί να είναι λίγο μεγάλη. Επομένως, εύχομαι να έχεις ψαχτεί καλά, να έχεις κλείσει το μεγάλο αυτό ραντεβού. Πάμε να σου δώσω μερικές συμβουλές για αυτή την υπέροχη κατά τα άλλα και πολύ σημαντική μέρα. Τώρα έχεις κλείσει ένα πολύ μεγάλο ραντεβού για να πραγματοποιήσεις ένα ωραιότατο τατουάζ. Πώς πρέπει να προετοιμαστείς? Κάτσε λίγο αυτή η καρέκλα. Ωραία, τέλεια. Αχ, μας πήρε ο Λιαγκούρης καινούριες καρέκλες και με έχει πεθάνει πλάτη μου. Άρε Χρήστο, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχεις κλείσει το ραντεβού σου. Είσαι έτοιμος. Πώς όμως μπορείς να προετοιμαστείς αρκετά πιο πριν για αυτή την μεγάλη μέρα? Ας υποθέσουμε πως έχεις ψαχτεί και θέλεις να κάνεις ένα ωραιότατο μεσαίου μεγέθους μεγάλο τατουάζ πάνω σου. Το πρώτο πράγμα που θέλω να καταλάβεις και να συνειδητοποιήσεις είναι ότι ο καμβάς μας, ο καμβάς ενός τατουάζ δηλαδή, είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν είναι μια τοιχογραφία, δεν είναι ζωγραφική πάνω σε ένα μπλουζάκι, πάνω σε μια κόλλα χαρτιού. Έχουμε να κάνουμε με κύτταρα, με ζωντανό οργανισμό, επομένως θέλουμε το δέρμα μας να είναι στην πιο ιδανική, ενυδατωμένη κατάσταση. Λοιπόν, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, το πώς θα περιποιηθείς εσύ το δέρμα σου, το σώμα σου πριν το μεγάλο αυτό ραντεβού θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και θα παίξει σημαντικό ρόλο και κατά τη διάρκεια της δερματοστηξίας, του τατουάζ δηλαδή, και θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και στο μετέπειτα, στην επούλωση και
φυσικά στο πώς θα γράψει το τατού για πάντα πάνω σου. Επομένως, θέλω να δώσεις βάση στις εξής συμβουλές. Ειδικότερα για εμάς τους άντρες που δεν προσέχουμε την επιδερμίδα μας, δεν πλενόμαστε με ειδικά αφρόλουτρα, με ενυδατικές κρέμες μετά το μπάνιο και καλοπιζόμαστε, το δέρμα μας μπορεί να μην βρίσκεται στο ιδανικό επίπεδο ενυδάτωσης που θα θέλαμε για ένα υπέροχο τατουάζ. Το πρώτο και το πιο σημαντικό πράγμα που θέλω να ξέρεις είναι ότι πριν το μεγάλο αυτό ραντεβού, καλό είναι να μην παίρνεις κάποια φαρμακευτική αγωγή. Π.χ. φαρμακευτική αγωγή για την ακμή. Ή να μην παίρνεις αντιπυκτικά φάρμακα τα οποία αραιώνουν το αίμα και δημιουργείται μια πολύ πολύ δυσάρεστη και δύσκολη κατάσταση κατά τη διάρκεια της δερματοστηξίας. Επίσης, καλό είναι να μην παίρνεις κάποια αντιβίωση για τον χύψη λόγο, όπως επίσης φάρμακα, παυσίπονα ή ασπιρίνη. Παναντόλ, αλγκοφρέν, μεσουλίδ ή οτιδήποτε. Ο λόγος που τα περισσότερα παυσίπονα δεν δείχνεται πριν την συνεδρία ενός τατουάζ είναι ότι τα περισσότερα από αυτά μπορεί να εμπεριέχουν την δραστική ουσία ιβουπροφένη ή, κάτσα το διαβάσω σωστά αυτό γιατί είναι μακρινάρι, ακετυλοσαλί, ακετυλοκυλικό, fuck. Ναι, πες το εσύ γρήγορα. Λοιπόν, όλα αυτά εδώ έχουν αυτές τις ουσίες, οι οποίες ουσιαστικά είναι αντιπυκτικής δράσης. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση, κατά τη διάρκεια του τατουάζ, το αίμα μας να είναι αραιωμένο. Και αυτό γιατί ουσιαστικά θα παρατηρηθεί πολύ σημαντική και ουσιαστική αιμορραγία κατά τη διάρκεια του τατουάζ. Σίγουρα δυσχεραίνει το έργο μας και σίγουρα το αποτέλεσμα που θα πάρει σαν τατουάζ δεν θα είναι το ιδανικό. Τώρα, κάτι άλλο εξίσου σημαντικό έχει να κάνει με τον ήλιο. Ο ήλιος, να ξέρεις, δεν είναι σύμμαχός μας. Ειδικότερα σε αυτή την περίοδο που ο ήλιος είναι πιο δυνατός, είμαστε πιο εκτεθειμένοι, το σώμα μας είναι πιο εκτεθειμένο χωρίς πολλά ρούχα. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να έρθουμε στο ραντεβού με ηλιοκαμένο δέρμα, με μαυρισμένη. Εντάξει, δεν λέω να είμαστε σουηδοί και να είμαστε κάτασπροι. Ωστόσο, αν είναι να βγεις στον ήλιο, ρε παιδί μου, πάρε μαζί σου ένα τριαντάρι αντιλιακό και βάζε στην περιοχή που σκοπεύεις να κάνεις το τατουά σου. Το ηλιοκαμένο δέρμα, κατά κάποιο τρόπο, είναι ξεραμένο δέρμα, είναι σκληρό πέτσο, είναι χοντρό. Ας υποθέσουμε πως το ιδανικό επίπεδο για να κάνεις εσύ ένα τατουάζ είναι μια λευκή. Είναι μια λευκή κόλλα α4. Πες πως αυτό είναι το δέρμα σου. Τώρα, αν πας και καείς στον ήλιο και μου έρθεις με ένα δέρμα χαρτόνι, τα πράγματα σίγουρα δεν θα μπορούν να είναι τα ίδια. Δεν θα μπορέσω να σου δημιουργήσω το ιδανικό τατουάζ και πίστεψέ με στεναχωρεί πάρα πολύ όταν δεν μπορώ να σου δώσω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όχι μόνο εγώ, αλλά οποιοδήποτε έμπειρος και επαγγελματίας tattoo artist. Και δεν είναι μόνο ότι το μαυρισμένο δέρμα είναι πιο σκληρό, επομένως δυσκολεύει τη βελόνα από το να μπει μέσα, αλλά είναι και πιο κρακελέ η επιφάνειά του, μουτζουρώνει το σχέδιο περισσότερο, μπορεί να φύγει και η στάμπα, γενικότερα ηλιοκαμένο δέρμα υδρώνεις περισσότερο, τσούζει, κάνει ένα χαλιά. Λοιπόν, τριαντάρι πλάς αντιλιακό, τελεία και παύλα. Επίσης, αν έχεις μόλις πάει στην παραλία την προηγούμενη μέρα και μετά μου ήρθες για να κάνουμε το τατουάζ και το δέρμα σου είναι κατακόκκινο, αυτό επίσης δημιουργεί πολύ μεγάλη αιμορραγία. Θα τσούζει ιδιαίτερα, οπότε θα είναι αρκετά επίπονο για σένα. Γι' αυτό, please, προστάτεψε το δέρμα σου με ένα καλό, πολύ καλό αντιλιακό με δίκτυ προστασίας τουλάχιστον 30+. Λοιπόν, κάτι άλλο που λέω στους πελάτες μου πριν, αρκετά πριν χτυπήσουμε το τατουάζ. Φίλε μου ή φίλοι μου, καλό είναι περίπου μία εβδομάδα πριν το ραντεβού να αρχίσεις να περιποιείσαι λίγο παραπάνω το δέρμα σου. Και δεν εννοώ το αντιλιακό κτλ, εννοώ με μία ωραιότατη ενυδατική απλή κρέμα. Μία ανιβέα, μία λοσιόν ή οτιδήποτε τέτοιο το οποίο κάθε βράδυ πριν κοιμηθείς άπλωνε λίγο στην επιφάνεια που είναι να κάνεις το τατουάζ. Αυτό θα βοηθήσει το δέρμα σου να ενυδατωθεί κατάλληλα και να είναι σε ένα καλό επίπεδο όταν θα έρθεις για να κάνεις το μεγάλο αυτό ραντεβού. Και πίστεψέ με, θα σε βοηθήσει πάρα πολύ και θα κάνει και τη δική μου ζωή πολύ πιο εύκολη. Ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας ως προς την καλύτερη ποιότητα του δέρματος είναι, είπαμε, η ενυδάτωση, άρα το νερό.
εγώ θα σου πρότεινα μία εβδομάδα πριν το μεγάλο ραντεβού να πίνεις πάρα πολύ νερό, έτσι ώστε να μπορεί το ισοζύγιο του δέρματος, σε πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πώς λέγεται, να έρθει σε ένα πολύ ωραίο και καλό επίπεδο. Επομένως, πίνε πολύ νερό και καλό είναι να αποφεύγεις τον καφέ, τα αλκοολούχα ποτά. Ειδικά ως προς το αλκοόλ, η κατανάλωσή του πριν το ραντεβού απαγορεύεται αυστηρά και διαροπάλου. Το αλκοόλ, όπως ξέρετε, αραιώνει το αίμα και συνεπώς κάνει την διαδικασία του τατουάζ πάρα πολύ δύσκολη. Άντε τώρα να συνεννοηθείς με έναν τύπο που μιλάει κάπως έτσι. Anyway, κάτι άλλο τώρα. Πες πως έφτασε η μεγάλη μέρα για να κάνεις το ωραιότατο, μεσαίου μεγέθους, μεγάλο τατουάζ. Επειδή το τατουάζ συνεπάγεται και πόνος και θέλεις ο οργανισμός σου να είναι αρκετά δυνατός για να αντέξει αυτή την συνεδρία, καλό είναι το πρωινό σου να είναι ένα ωραίο, πλούσιο πρωινό γεμάτο ενέργεια, ή αν είσαι κλεισμένος για το απόγευμα, να έχεις φάει ένα ωραίο γεύμα πριν το τατουάζ. Αυτό θα σε βοηθήσει και να αντέξεις και ο οργανισμός σου να έχει τα απαραίτητα ζάχαρα για να σου δώσει την ενέργεια και την κατάλληλη δύναμη. Φέρε μαζί σου και κανένα σνακ, καμία κοφρέτα, σοκολάτα, κάτι που να σου δώσει κάποια έξτρα ενέργεια ίσως κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Τι άλλο? Καλό είναι να μην μου έρθεις ξενυχτισμένος, με hangover, με νισταγμένος, ταλαιπωρημένος. Αυτό να ξέρεις ότι θα κάνει την διαδικασία του τατουάζ αρκετά πιο ενοχλητική και επίπονη για σένα. Επομένως, για να περάσουμε υπέροχα και να πάρεις εσύ ένα πολύ πολύ καλό αποτέλεσμα, σκέψου το καλά και φρόντισε λίγο το δέρμα σου. Και το λέω ιδιαίτερα για εμάς τους άντρες, άντε γυναίκες, είστε λίγο πιο συμμαζεμένες, βάζετε τις κρεμούλες σας, τα τέτοια σας, είστε πιο προσεκτικές. Ωστόσο όμως για τις γυναίκες το λέω τώρα αυτό, καλό είναι να μην έχεις την περίοδό σου, είσαι πιο ευαίσθητη εκείνες τις μέρες, και τώρα μιλάω πάντα για μεγάλα τατουάζ. Αν είναι να κάνεις κάτι γραμμικό, κάτι μικρούτσικο, κάτι που αποτελείται απλά από γραμμή, λίγα dots, μια ημερομηνία παραδείγματος χάρη, θες να κάνεις φτεράκια μικρά ή οτιδήποτε τέτοιο μικρού μεγέθους, όλα αυτά που σου λέω πλην του να έρθεις μεθυσμένος ή μεθυσμένη δεν μας επηρεάζει. Το να γράψουμε κάτι μπορούμε να το κάνουμε και σε μαυρισμένο δέρμα. Εντάξει, αν μόλις πήγες και κάηκες στον ήλιο θα τσούξει λίγο περισσότερο, αλλά είναι τόσο μικρό το τατουάζ που μέχρι να καταλάβεις το μέγεθος του πόνου έχουμε τελειώσει κιόλας. Επομένως, οι συμβουλές που σου δίνω είναι για να έχουμε ένα ιδανικό αποτέλεσμα για ένα μεγαλούτσικο, ας το πούμε, τατουάζ. Λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε. Όχι φάρμακα, όχι φαρμακευτικές αγωγές, φάρμακα κατά της ακμής, παυσίπονα, αλκοόλ, φουλ καφέ, hangover, φάει ένα καλό γεύμα. Μία εβδομάδα πιο πριν άρχισε να περιποιείσαι το δέρμα σου για τα μεγάλα τατουάζ, το λέω τώρα αυτό. Βάζε κάποια λοσιόν, Νιβέα, δεν χρειάζεται να είναι κάτι εξειδικευμένο, αρκεί να αρχίσουμε να ενυδατώνουμε την επιδερμίδα μας μία εβδομάδα πριν το μεγάλο ραντεβού για να είμαστε σε καλά, σωστά επίπεδα εκείνη τη στιγμή. Άρχισε να πίνεις μία εβδομάδα επίσης πιο πριν νερό, αρκετό νερό, να έρθει ο οργανισμός σου σε μία ωραία ενυδατωμένη κατάσταση. Φάει ένα ωραίο γεμάτο ενέργεια γεύμα πριν έρθεις για τατουάζ και πρόσεχε πάρα πολύ καλά την έκθεση στον ήλιο. Μην μου έρθεις καμένος, μην μου έρθεις κοκκινισμένος και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που ολοκληρώσαμε άλλο ένα επεισόδιο μετά από πάρα πολύ καιρό. Να σε καλά ρε Γεωργιάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γράψε μου εδώ πιο κάτω οποιαδήποτε απορία έχεις με τατουάζ. Θέλω τις ερωτήσεις σας, οτιδήποτε σχετίζεται με τατουάζ, για να μπορώ να προσφέρω απλόχερα τις απαντήσεις ως προς τα τατουατζίδικα θέματα σας. Αυτά για το σημερινό μας επεισόδιο. Είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης. Σας στέλνω την αγάπη μου εδώ από την όμορφη Θεσσαλονίκη και πάω για μασάζ. Έτοιμοι για ένα καινούριο συναρπαστικό επεισόδιο. Τι θα κάνεις? Που φακιού τσάτσα. Ου. Μ' αρέσει αυτή η λήψη. Ωπαλάκια. Εδώ είμαστε.